Για τα συναισθήματα όσον αφορά την επιστροφή σου στην ΑΕΛ, είχαμε την ευκαιρία να τα πούμε στην πρώτη προπόνηση. Ωστόσο, είχαμε πολλές εξελίξεις στο ελληνικό ποδόσφαιρο από τότε. Με μια απόφαση που υποβάζει δύο ομάδες και δίνει την ευκαιρία, όπως όλα δείχνουν στην ΑΕΛ, να πάρει αυτό που της αξίζει, την θέση στη Super League. Τη στάση της διοίκησης λίγο πολύ την ξέραμε. Τα συναισθήματα που δημιουργήθηκαν τόσο εσένα όσο και γενικότερα στις τάξεις των παικτών από αυτές τις εξελίξεις και η αναμονή που υπάρχει όσον αφορά την τελεσίδικη απόφαση Τετάρτης, ποια είναι? Σίγουρα δεν πανηγυρίζουμε ακόμη. Σίγουρα περιμένουμε να τελεσίδικησει αυτή η απόφαση αυτή τη βδομάδα. Αλλά αυτό που μας κάνει να είμαστε χαρούμενοι είναι ότι βλέπουμε ότι κάτι πάει να αλλάξει στο ποδόσφαιρο και αυτό που θέλουμε όλοι μας και εμείς σαν ΑΕΛ είναι να γίνουν βήματα στο ποδόσφαιρο μπροστά και να παίζουμε όλοι επίσης όρις. Σίγουρα θα είναι ό,τι καλύτερο για μας αυτή η εβδομάδα να είναι μια εβδομάδα που θα μας κάνει χαρούμενους. Κώστα, στην πρώτη προπόνηση είχες πει το πώς είναι να επιστρέφεις και πάλι μετά από τόσα χρόνια στην ΑΕΛ. Τώρα που είσαι μια εβδομάδα, τρεις εβδομάδες ουσιαφορώντας και πάλι το άλογο στο στήθος, πώς νιώθεις? Σίγουρα νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο για μένα και ειδικά μετά από τόση εμπειρία να ξαναγυρίζω στην ομάδα την οποία πραγματικά ανδρώθηκα και στην ομάδα που μου έδωσε την ευκαιρία να κάνω αυτή την πορεία που έχω μέχρι σήμερα. Σίγουρα για μένα είναι ό,τι καλύτερο και θα προσπαθήσω να δώσω σε κάθε παιχνίδι και εγώ αλλά και οι συμπαίκτες μου το 110% για να μπορούμε να κάνουμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Βλέπουμε κάθε μέρα στις προπονήσεις να είσαι ο άνθρωπος ο οποίος τραβάει μπροστά, ο άνθρωπος ο οποίος είναι παράδειγμα προς τους άλλους. Πώς είναι να συνεργάζεσαι με τόσο νεαρά παιδιά, γιατί φέτος έχει αρκετά νεαρά παιδιά η προπονήση ή η ομάδα? Σίγουρα θα πω ότι όλα αυτά τα χρόνια αυτό που κάνω είναι να είμαι πάνω απ' όλα επαγγελματίας στον αγωνιστικό χώρο. Και νομίζω ότι είναι χαρά μου να έχω νεαρά παιδιά και να μπορώ με την εμπειρία μου να τους βοηθάω και στην προπόνηση αλλά και στο παιχνίδι, το να μπορούν και αυτοί να δίνουν αυτό που μπορούν στην ομάδα. Εσείς πώς βιώνετε όλο αυτό που γίνεται? Τι συζητάτε μεταξύ σας με τις εξελίξεις που υπάρχουν? Περιμένετε με αγωνία αυτή την απόφαση? Διότι βλέπω ότι βρισκόμαστε αρχές Αυγούστου πλέον και δεν είναι κάτι το δεδομένο, κάτι το οριστικό. Σίγουρα είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η απόφαση η οποία θα τελεσιδικήσει αυτή τη εβδομάδα, αλλά νομίζω ότι αυτό που είπα και πιο πριν είναι ότι βλέπουμε ότι κάτι πάει να αλλάξει το ποδόσφαιρο και νομίζω ότι αυτό μας κάνει χαρούμενους και γι' αυτό πιστεύουμε ότι θα αγωνιζόμαστε και στη Super League αλλά και θα γίνει ένα πρωτάθλημα τελείως διαφορετικό από τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή ένα πρωτάθλημα που θα παίζεται επίσης όρις και είναι αυτό που θέλει η δική μας ομάδα. Από την εμπειρία σου, αυτές τις ημέρες που βρίσκεστε στο Καρπενήσι, σε τι βαθμό έχει γίνει η δουλειά? Είναι η δουλειά που θα πρέπει να εκτελεί μια ομάδα επαγγελματικής κατηγορίας? Θα μπορούσε να είναι πιο χαμηλή η ρυθμή, πιο έντονη? Όχι, νομίζω ότι από την πρώτη μέρα μέχρι και σήμερα που μιλάμε, νομίζω ότι γίνεται μια καταπληκτική προετοιμασία και νομίζω ότι θα έλεγα ότι στα τόσα χρόνια τα οποία αγωνίζουμε, πραγματικά είμαι πάρα πολύ εντυπωσιασμένος που δουλεύουμε ένα τόσο καλό επιτελείο. Και νομίζω ότι αυτό φάνηκε από την πρώτη μέρα της προπόνησης που ήταν στο FC Arena. Νομίζω ότι όλα δουλεύουν άκουσα επαγγελματικά και αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να παρουσιαστούμε όταν ξεκινήσει το πρωτάθλημα πανέτοιμο. Πάντως είδαμε και την ομάδα στο πρώτο φιλικό με την Τρίπολη, αν και η ομάδα της Τρίπολης είχε αρκετές ημέρες περισσότερες προετοιμασίας και οι άλλοι πολλές βασικές απουσίες, είδαμε ότι τα νέα παιδιά που χρησιμοποιήθηκαν ανταποκρίθηκαν με τον καλύτερο τρόπο. Έτσι, το σχόλιο για αυτό το φιλικό το πρώτο για την ΑΕΛ. Σίγουρα δεν θα πρέπει να διαχωρίζουμε μικρούς και μεγάλους. Νομίζω ότι όλοι πρέπει να αισθανόμαστε το ίδιο
όλοι θα πρέπει να προσπαθούμε για το καλύτερο και νομίζω ότι όπως είπες και εσύ, για πρώτο φιλικό νομίζω ότι η ομάδα δείξε αρκετά καλά στοιχεία και παρόλο που είχαμε αρκετές απουσίες, δείξαμε ότι είμαστε μια ομάδα η οποία θα βασίζεται σε όλους τους προσδοριστές. Κώστα, έχεις συνεργαστεί με πολλούς προπονητές στην καριέρα σου. Φέτος συνεργάζεσαι με τον Chris Coleman. Θεωρείς ότι ζητά από σένα και από την ομάδα κάτι διαφορετικό, προσπαθεί να εισάγει ένα διαφορετικό τρόπο παιχνιδιού? Σίγουρα νομίζω ότι αν έχεις να συνεργαστείς με ένα τέλειο προπονητή, νομίζω ότι το μόνο που έχεις να κερδίσεις είναι πάρα πολλά πράγματα και αγωνιστικά αλλά και εξωαγωνιστικά. Και νομίζω ότι αυτό το δείχνει από την πρώτη μέρα που συνεργαστήκαμε. Το να μας βοηθάει και στο αγωνιστικό κομμάτι αλλά και στο εξωαγωνιστικό, το πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε σε κάθε στιγμή του παιχνιδιού. Σε έχουμε δει πολλές φορές στην ανάπαυλα των προπονήσεων να συνομιλείς πάρα πολλές φορές με τον Chris Coleman και με τον Τίμο τον Καβακά. Και εσύ και ο Χατζής. Είναι κάποιες συγκεκριμένες οδηγίες για τη θέση ή γενικά για την πορεία της προπόνησης? Όχι, νομίζω ότι είναι πράγματα τα οποία θέλει ο προπονητής να περάσουμε στο παιχνίδι μας. Και νομίζω όταν, όταν μας δίνεται αυτή η δυνατότητα, προσπαθούμε να αναλύσουμε ακριβώς το τι πρέπει να κάνουμε για να μπορούμε μέσα στην προπόνηση να το κάνουμε με τον καλύτερο τρόπο και να δίνουμε αυτό που ζητάει ο προπονητής. Στην πρώτη προπόνηση είδαμε την αγάπη του κόσμου, η οποία τα τελευταία χρόνια είχε αμφισβητηθεί προς το πρόσωπό σου. Υπήρχε ένα διαχωρισμό των φιλάθλων, μισή δεν θέλαμε τον Μεγλέα, μισή τον θέλαμε. Ενώ στην πρώτη είδαμε ότι ο κόσμος υποδέχτηκε. Σίγουρα αυτό που είπα και στην πρώτη συγκέντρωση είναι ότι πραγματικά θέλω να τον ευχαριστήσω για την όλη στάση και αυτό που θα προσπαθήσω να κάνω όλο αυτό το διάστημα είναι να μπορέσω να βοηθήσω και να δίνω το καλύτερό μου εαυτό σε κάθε παιχνίδι για να μπορεί η ομάδα να παρουσιάζεται στο γήπεδο πάρα πολύ καλή. Και αυτό που κάνουμε από την πρώτη στιγμή που μαζευτήκαμε όλοι μας, νομίζω είναι ότι να γίνουμε μια καλή οικογένεια. Γιατί χωρίς αυτό το στοιχείο νομίζω ότι κανένας από μόνος του δεν μπορεί να καταφέρει τίποτα. Διανύεις το 36ο έτος ηλικίας σου. Παρ' όλα αυτά μας δίνεις την αίσθηση να παρακολουθούμε καθημερινά στους προπονήσεις ότι είσαι τουλάχιστον μια δεκαετία πιο κάτω. Πόσα ακόμα χρόνια πιστεύεις ότι θα μπορείς να παίξεις τόσο υψηλό επίπεδο? Βλέπουμε ότι είσαι ακούραστος και καθημερινά. Η αλήθεια είναι ότι δεν με προβληματίζει η ηλικία. Αυτό που κάνω όλα αυτά τα χρόνια είναι να μπορώ να είμαι σωστός στις προπονήσεις και νομίζω ότι έχοντας την υγεία μου νομίζω ότι μπορώ ακόμα να προσφέρω σε υψηλό επίπεδο. Είναι λίγο υπερβολικό να μιλήσουμε για στόχους από τη στιγμή που αναμένεται και η απόφαση της Τετάρτης για να οριστικοποιηθεί και η κατηγορία στην οποία θα αγωνίζεται η ΑΕΛ. Παρ' όλα αυτά, πιστεύεις ότι μπορεί να κάνει το βήμα παραπάνω φέτος και να ξεπεράσει την περσινή κακή αγωνιστικά χρονιά? Αυτό που θα ήθελα να πω και σε εσάς αλλά και στον κόσμο είναι ότι αυτό που προσπαθούμε από την πρώτη συγκέντρωση είναι να μπορέσουμε να κάνουμε μια καλή ομάδα που θα παίζει καλό ποδόσφαιρο, που θα το γουστάρουμε εμείς οι ίδιοι οι ποδοσφαιριστές, αλλά και συνάμα και ο κόσμος και αυτό που θα θέλει ο προπονητής να προσφέρουμε στο γήπεδο. Τουλάχιστον αυτό θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε τον καλύτερο τρόπο και να παρουσιάζουμε μια ομάδα που ο κόσμος που θα έρθει στο γήπεδο θα ευχαριστεί αυτό που θα βλέπει. Αφήνει η περσινή χρονιά το στίγμα της αγωνιστικού επίπεδου πάντα? Έχει μείνει κάπως επηρεασμένη η ομάδα, έστω και αν είναι αρκετά νέα πρόσωπα? Σίγουρα όταν έχει μια κακή περσινή χρονιά, σίγουρα αυτό είναι πρόβλημα. Αλλά νομίζω ότι φέτος έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Έχουν έρθει και αρκετοί νέοι ποδοσφαιριστές και νομίζω ότι θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ένα καλό σύνολο. Και γι' αυτό δουλεύουμε τόσο σκληρά. Και νομίζω ότι χωρίς τη δουλειά και χωρίς αυτό το διάστημα να είμαστε καταπονημένοι, νομίζω ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα στην πορεία. Κώστα, πριν από λίγες μέρες, στη θέση που κάθεσαι τώρα καθόταν ο Παναγιώτης Κασιαρός και είπε ότι η αιτία της περσινής χρονιάς ήταν ότι η ΑΕΛ δεν μπορούσε να γίνει ποτέ ομάδα. Φέτος, ζώντας την ομάδα, ζώντας όλο το αγωνιστικό τμήμα από μέσα, από κοντά, πόσο εύκολο πιστεύεις ότι είναι όλο αυτό να γίνει μια ομάδα?
Σίγουρα ο Παναγιώτης νομίζω ότι ξέρει καλύτερα γιατί ήταν πέρσι στην ομάδα, ήταν, τα ζούσε από κοντά. Νομίζω ότι αυτό που είναι δύσκολο, μπορεί μια ομάδα να έχει καλούς ποδοσφαιριστές, αλλά να μην έχει καλή ομάδα. Νομίζω ότι το σημαντικό είναι να έχεις μέτριους καλούς ποδοσφαιριστές και να έχεις πολύ καλή ομάδα. Νομίζω ότι εμείς αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε. Και αυτό που λέω και το εννοώ είναι ότι όταν είσαι μια οικογένεια και οι ποδοσφαιριστές και ο προπονητής και η διοίκηση και ο κόσμος, νομίζω ότι μπορούμε σαν ΑΕΛ να καταφέρουμε πάρα πολλά πράγματα. Είδαμε στο φιλικό με την Τρίπολη, στο δεύτερο μήχρονο χαρακτηριστικά, ότι η τετράδα της άμυνας αποτελείται από παιδιά από τη Λάρισα. Τα σαν παιδιά από τη Λάρισα, αλλά και σε όλο το φιλικό αρκετή Λαρισαίοι. Είναι κάτι το οποίο πιστεύεις ότι έλειπε από την ομάδα τα τελευταία χρόνια, να αγωνίζονται παιδιά από εδώ? Σίγουρα έλειπε και νομίζω είναι και επιθυμία των Λαρισαίων, αλλά δεν θα πρέπει να ξεχωρίζουμε και να λέμε ότι Λαρισαίοι και μη Λαρισαίοι, αλλά νομίζω ότι όποιος είναι στην ομάδα προσπαθεί για το καλύτερο και σίγουρα το μόνο ευχάριστο είναι ότι έχουμε αρκετά νέα παιδιά με καλή ποιότητα και αυτό είναι το σημαντικό. Ότι πρέπει αυτά τα παιδιά να τα βοηθήσουμε και σιγά σιγά να δίνουν και αυτά τα παιδιά αρκετά πράγματα στην ομάδα. Κώστα, φεύγοντας από την ομάδα πριν πολλά χρόνια, την άφησε ένα σημείο που είχε πάρει τον κατήφορο στην κυριολεξία. Επιστρέφεις μετά από πολλά χρόνια και τη βρεις στην ομάδα σε ένα τελείως διαφορετικό επίπεδο. Όλα αυτά τα χρόνια έγιναν κάποια πράγματα. Πολλοί τα θεωρούν αυτονόητα. Εσύ που έζησες και εκείνη την περίοδο και ζεις και την περίοδο τώρα και βλέπεις τα πράγματα, πόσο δύσκολο ήταν να γίνει όλη αυτή η αλλαγή? Σίγουρα νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο όταν μια ομάδα έχει φτάσει στο χείλος του γκρεμού και με την πάροδο του χρόνου αρχίζει πάλι να κάνει σημαντικά βήματα και νομίζω ότι αυτό οφείλεται σίγουρα στον πρόεδρο, στους προηγούμενους προπονητές, ποδοσφαιριστές που μπορέσαν μέσα σε λίγα χρόνια να κάνουν μια πάρα πολύ καλή ομάδα και αυτή η ομάδα να κατακτήσει και το Κύπελλο Ελλάδος. Και μετά από όλα αυτά να έρθει ένα γήπεδο στο Λίδι που νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο θέλει να αγωνίζεται κάθε ποδοσφαιριστής και θα ήθελε κάθε πόλη να έχει και κάθε ομάδα. Παρ' όλα αυτά χθες όμως είχαμε μια ανακοίνωση της γήπεδο Λάρισα ΑΕ που στρέφεται μεταξύ άλλων και κατά του ελληνικού δημοσίου και προσωρινά γίνεται πάυση της λειτουργίας του γηπέδου. Αν και δεν είσαι ο καθήνας αρμόδιος, τι υπόθηκε στους κόλπους της ομάδας έτσι επιφανειακά? Σίγουρα, όπως είπες και εσύ, δεν είναι της αρμοδιότητας μου αυτό. Νομίζω ότι καλύτερα ξέρει η διοίκηση και ο πρόεδρος του τι πρέπει να γίνει, αλλά νομίζω ότι είναι κρίμα η πολιτεία να στερεί και από εμάς τους προσφυγιστές και από τον κόσμο ένα τέτοιο στολίδι να παραμένει κλειστό. Νομίζω ότι θα βρεθεί η κατάλληλη τομή και όλα θα πάνε καλά. Σκέφτεται ποτέ ο Κώστας Μπεγκλέρας μετά από την επιστροφή του, μετά από τόσα χρόνια στην ΑΕΛ, ίσως να συνδυάσει τη φετινή χρονιά με ένα κύπελο, μια κούπα την οποία τόσα χρόνια δεν κατάφερε? Η αλήθεια είναι ότι πιστεύω πάρα πολύ σε αυτήν την ομάδα και αν έλεγα ότι δεν πιστεύω κάτι τέτοιο θα έλεγα ψέματα. Σίγουρα είναι μέσα στις φιλοδοξίες μου και θα είναι ό,τι καλύτερο για μένα. Θα ήταν μια αφορμή αυτή για σένα να κρεμάσεις τα παπούτσια σου? Ας γίνει αυτό και εδώ.